Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε μια πρώτη αποτίμηση αναμένεται να προχωρήσει ο Σκλαβενίτης μέσα στον Ιούνιο για την πορεία ενσωμάτωσης του δικτύου Μαρινόπουλος στο δυναμικό της. Να δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις με την βοήθεια της Ελένης Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Ήταν το μεγάλο στοίχημα της αγοράς, η μεγαλύτερη επιχειρηματική διάσωση που έχει γίνει ποτέ επί ελληνικού εδάφους και ήρθε η ώρα της αποτίμησης να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και μιλάμε για την εξαγορά του δικτύου της Μαρινόπουλος από τον Σκλαβενίτη. Ήδη έχουν περάσει 2 μήνες, από 1η Μαρτίου έγινε αυτό. Τέλος Ιουνίου λοιπόν θα έχουμε το πρώτο crash test της πορείας ενσωμάτωσης των καταστημάτων. Σε πολλά καταστήματα έχουν γίνει και ανάρτηση των πινακίδων του Σκλαβενίτη. Έχουν εφοδιαστεί τα καταστήματα με προϊόντα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει. Οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τώρα η πορεία δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και γιατί τα καταστήματα που άνοιγαν στο δίκτυο της Μαρινόπουλος είχαν εικόνα εγκατάλειψης, ο κόσμος είχε φύγει. Οπότε, έτσι είναι λίγο νωρίς ακόμα, χρειάζεται χρόνο για να... Χρειάζεται χρόνο, είναι όμως το πρώτο τρίμηνο ενδεικτικό το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Θα κάνουν την αποτίμηση. Παρ' όλα αυτά, στελέχη της Σκλαβενίτης δηλώνουν αισιόδοξα ότι τελικά το στοίχημα θα κερδιθεί. Παρόλο που τα στοιχεία, όπως είπαμε, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Όταν θα ολοκληρωθεί η πορεία ενσωμάτωσης και όλο το δίκτυο πλέον περάσει και γίνει Σκλαβενίτης, τότε εκεί θα μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Ο τζίρος πάντως των καταστημάτων, ο κόσμος δεν έχει επιστρέψει ακόμη στα καταστήματα και αυτό είναι το σημαντικό. Πάντως, τέλος Ιουνίου, λοιπόν, είπαμε ότι θα γίνει το πρώτο crash test. Θα ληφθεί και μια άλλη απόφαση σημαντική για το Σκλαβενίτη. Είναι αν θα κάνει μπάσιμο, όπως λέμε στην αγορά, στο τομέα της διαφήμισης, γιατί είναι μια αλυσίδα η οποία ποτέ δεν έχει διαφημιστεί. Δεν έχει στα social media, δεν έχει σελίδα στο ίντερνετ, οπότε θα κληθεί τώρα, γιατί μέχρι τώρα ρυθμούσε ένα δίκτυο 170 καταστημάτων και τώρα έχει βρεθεί στα 560 και σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλωσε και πλέον αυτό δεν είναι διαχειρίσιμο, οπότε δεν μπορούμε να πάμε με τη λογική της καλής φήμης, αλλά θα πρέπει να διαφημιστούμε και για να γίνει γνωστό επιπλέον, για να γίνει γνωστό η αλυσίδα και εκτός Ελλάδας. Με τους προμηθευτές. Η πληρωμή των προμηθευτών, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, προχωράει. Πριν από το Πάσχα είχαμε την πρώτη δόση. Τέλος Ιουνίου θα έχουμε την πλήρη εξόφληση των προμηθευτών. Οπότε σε αυτό το κομμάτι όλα βαίνουν καλώς.